ταρακούνησε τα θεμέλια της ναυτικής βάσης, του ηλεκτροδοτικού σταθμού, αλλά και της ίδιας της χώρας. Χορηγή επικοινωνίας. Τηλεόραση ΜΕΚΑ Κύπρος. Ραδιολόγος. Εφημερίδα Φιλελεύθερος. Εκείνη η 4 του 1974, αυτή η 13 της 11ης Ιουλίου του 2011, η 7 του πολεμικού ναυτικού, Ανδρέας Ιωαννίδης, 53 ετών, πλοίαρχος διοικητής διοίκησης ναυτικού εθνικής φρουράς Λάμπρος Λάμπρου, 45χρονος αντιπλοίαρχος διοικητής της ναυτικής βάσης, αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί. Κλεάνθης Κλεάνθους, 51 ετών, αρχικελευστής. Μιχάλης Ηρακλέου, 44 ετών, επικελευστής. Αντώνης Χαραλάμπους, 19χρονος ναύτης θητείας. Και οι δίδυμοι Χρήστος και Μίλτος Χριστοφόρου, δίδυμοι 19χρονοι ναύτες θητείας, μαζί με τους 6 της πυροσβεστικής, τον 44χρονο αρχιλοχή Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον 38χρονο Σπύρο Ταντή, τον 35χρονο Αδάμο Αδάμου, τον 30χρονο Παναγιώτη Θεοφίλου, τον 30χρονο Γιώργο Γιακουμή, τον αρχιπυροσβέστη, και τον 29χρονο τον Βασίλη τον Κρόκο, η 13 του Ολέθρου της 11ης Ιουλίου 2011 στο Μαρί, 13 Ιανουαρίου, το ντοκιμαντέρ της Αθηνάς Κρικέλη για τους 13 στο θέατρο Ζήνα Πάλας της Λευκωσίας. Και πάμε τηλεφωνικό στη Νέα Υόρκη, η Αθηνά Κρικέλη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Κρικέλη. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε επίσης. Θέλουμε να ρωτήσουμε τι θα δούμε 13 του μηνός για τους 13 στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάσατε. Κοιτάξτε, δεν θα δείτε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε. Έχω την αίσθηση απλά ότι έρχομαι και εγώ να προσθέσω το δικό μου το λιθαράκι, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, αν θέλει κάποιος να το χαρακτηρίσει έτσι, όλων αυτών των οποίων συνέβησαν. Μια προσέγγιση από μια ματιά από άνθρωπο που δεν ζει στην Κύπρο, εκ του ασφαλούς αν θέλεις Λάζαρε, διότι δεν έχω συμφέροντα στην Κύπρο, δεν έχω συγγενείς στην Κύπρο, δεν έχω κάποιους λόγους για να ακολουθήσω κάποιες συγκεκριμένες γραμμές στο νησί. Θεώρησα ότι με το χέρι στην καρδιά έβαλα κάποια πράγματα στην Είναι η τηλεοπτική διερεύνηση της Αθηνάς Κρικέλη που ακολούθησε την διερεύνηση του διοριστέντος υπό του Υπουργικού Συμβουλίου κυρίου Πόλη Πολυβίου και ακολούθησε και τις διερευνήσεις που έκανε ο Γενικός Εισαγγελέας και η αστυνομία. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς. Έτσι, και όχι μόνο αυτών αλλά και των συναδέλφων, γιατί έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά στην Κύπρο. Δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ η έρευνα και η δουλειά και πράγματα που είχαν βγάλει συνάδελφοι στην Κύπρο αυτόν τον 1,5 χρόνο. Έχετε μελετήσει προφανώς και τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ των άλλων συναδέλφων και των άλλων σταθμών. Βεβαίως, βεβαίως. Η δική σας η προσπάθεια συνάντησε δυσκολίες, αντιλαμβανόμαστε. Ακούγαμε που μιλούσατε στον συνάδελφο τον Νικόλα τον Ζανέτο του Sigma Life. Αντιμετώπισε δυσκολίες σε ό,τι αφορά την άρνηση που είδατε από κυβερνητικής πλευράς να σας δώσουν οποιασδήποτε απαντήσεις, οποιασδήποτε εξηγήσεις. Πώς το εξηγείτε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Όταν μάλιστα αυτή η συμπεριφορά έρχεται από έναν κυβερνητικό οργανισμό, όταν έρχεται από τα γραφεία τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα το πρωτόκολλο. Θα περίμενα μια τέτοια συμπεριφορά από ανθρώπους που είτε θετικά είτε αρνητικά έχουν επηρεαστεί από το θέμα και θέλουν, είναι τόσο μεγάλος ο θυμός και τόσο μεγάλος ο πόνος που ο καθένας τον αντιλαμβάνεται και τον εκφράζει τελείως διαφορετικά, όμως από την κυβέρνηση περίμενα μια πιο αξιοπρεπή συμπεριφορά.
Έχετε όμως συμπεριλάβει την άποψη της κυβέρνησης, την άποψη του κυρίου Χριστόφια, της συζύγου του κυρίου Χριστόφια ενδεχομένως, του κόμματος του κυρίου Χριστόφια. Ναι, επειδή δεν μπορούσαμε να έχουμε την άποψή του, δεν μπορούσαμε να έχουμε μια κατηδίαν συνάντηση και να μπορέσουμε δηλαδή να ισορροπήσουμε, αν θέλετε, το ντοκιμαντέρ, χρησιμοποιήσαμε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και τηλεοπτικές δηλώσεις που είχαν δώσει συναδέλφους σε άλλα κανάλια στην Κύπρο. Υπάρχει δηλαδή η θέση τους μέσα. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο σωστό και για αυτούς το να μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις μας. Αλλά δεν ήμασταν εμείς αυτοί που το αρνηθήκαμε. Δεν δοκιμάσατε να μιλήσετε και με εκπροσώπους του ΑΚΕΛ, κυρία Κρικέλη? Όχι. Διότι θεωρούμε ότι αυτό το θέμα δεν ήταν κομματικό. Ούτε και με δημοσιογράφους της εφημερίδος Χαραυγή. Γιατί έγραφαν και εκείνοι την άποψή τους κάποτε, μέχρι και που έλεγαν, μέχρι και που απέδιδαν στα ίδια τα θύματα τον διοικητή του ναυτικού, τον αείμνηστο Ιωαννίδη, τις ευθύνες για την ανάπτυξη. Κοιτάξτε, να δείτε, από ένα σημείο και πέρα η δημοσιογραφική ιδεοντολογία δεν σου επιτρέπει να μπεις μέσα σε βαθιά και βρώμικα νερά. Και το λέω με όλη την επίγνωση αυτό που λέω. Δηλαδή, όταν κάποιος, είτε αυτός είναι φιλοκυβερνητικός, είτε είναι φιλοαντικυβερνητικός, παίρνει τέτοιες θέσεις και απόψεις και έχει να κάνει, στιγματίζει ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν και οι οποίοι δεν μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, είναι ανήθικο. Οπότε αυτό αυτόματα βγαίνει κατευθείαν έξω από την δικιά μας την προσπάθεια. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε, να αποδείξουμε τι, ότι δεν είναι κάποιος ελέφαντας? Δηλαδή, όταν απέναντί σου έχεις ένα τέτοιο θέμα, ότι κάποιος κατηγορεί αυτούς τους 13 ανθρώπους που πήγανε και σκοτωθήκανε εν καιρό ειρήνης μέσα σε μια δημοκρατική χώρα έτσι όπως σκοτωθήκανε, και κάποιος τους κατηγορεί αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι θα ήταν προσβολή ακόμα και το να ασχοληθούμε με αυτή την άποψη. Η παρουσίαση θα γίνει στο Ζήνα Πάλας της Λευκωσίας η πρώτη. Οι επόμενες? Η επόμενη είναι στη Λάρνακα στο Κέι Σίνεμαξ την Δευτέρα. Τρίτη και Τετάρτη είναι στην Λεμεσό, στην Μητρόπολη και στο ΤΕΠΑΚ. Και στις 18 είναι στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Η διάρκεια του ντοκιμαντέρ αυτού του τεκμηριογραφού μας... Είναι μίας ώρας. Μίας ώρας. Εκτός από την παρουσίαση υπάρχει και οτιδήποτε άλλο στο θέατρο την Κυριακή 13. Όχι, τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει, όχι. Θεωρήσαμε ότι ούτε θέλαμε να κουράσουμε με ομιλίες και διάφορα πράγματα, αλλά τους ανθρώπους που έρθουν εκεί. Είναι πολύ φορτισμένο από μόνο του το ντοκιμαντέρ, το τεκμηριογράφημα. Οπότε πιστεύω ότι πλέον όταν γίνεται αυτή η παρουσίαση, μετά τα λόγια είναι περιτά. Και ξεκινάει στις 8 το βράδυ? Ξεκινάει στις 8 το βράδυ. Καλό θα είναι, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου, να έρθουν αρκετά νωρίτερα, διότι δεν υπάρχουν εισιτήρια, είναι δωρεάν η είσοδο σε όλες τις παραστάσεις. Και έχουμε πει, και το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι οι πρώτες 4 σειρές στα θέατρα είναι κρατημένες για τους συγγενείς των θυμάτων. Και οι συντελεστές που σας βοήθησαν στην δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, κυρία Κρικέλη? Είναι αρκετοί. Υπάρχουν 3 ομάδες. Μία ομάδα είναι στην Αμερική, εδώ στη Νέα Υόρκη, μία ομάδα είναι στην Θεσσαλονίκη και μία άλλη ομάδα είναι στην Κύπρο. Έγινε ένας εκπληκτικός συντονισμός και αξίζει να σημειωθεί πως όλοι βάλανε κομμάτι της ψυχής τους σε αυτό το ντοκιμαντέρ, σε αυτό το τεκμηριογράφημα. Όλοι το αγκαλιάσανε σαν ήταν δικό τους παιδί, με το σεβασμό και την αξιοπρέπεια που του πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε και θα είμαστε εδώ ξανά την Δευτέρα να πούμε τα καθέκαστα.